Στην τελική ευθεία βρίσκεται ήδη προετοιμασία για την εισκόμιση της βιομηχανικής ντομάτας και η παραγωγή παίρνουν θέση για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ουδής είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα τι ποσότητες θα παραδοθούν τη φετινή χρονιά, αφού ενώ όλα είχαν ξεκινήσει με τους καλύτερους ιόνους, οι τελευταίες βροχοπτώσεις τα μόσκεψαν. Τα στρέμματα που έχουν καλλιεργηθεί φέτος είναι αυξημένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, οι βροχοπτώσεις επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή και όπως δείχνουν, οι ποσότητες που θα φτάσουν στα εργοστάσια θα είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, ενώ προς το παρόν δεν μιλά κανείς για το θέμα της ποιότητας. Εργοστάσια και παραγωγή τηρούν στάση αναμονής και η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει όταν θα φτάσουν τα πρώτα φορτία στα εργοστάσια. Την Πέμπτη, στα γραφεία της ομάδας παραγωγών Αμαλιάδας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν τα άτομα τα οποία θα ασχοληθούν φέτος στα δύο εργοστάσια. Από την πλευρά της ομάδας, ο πρόεδρος της ομάδας, Χρήστος Βαλιανάτος, και ο γεωπόνος Κώστας Παπαγιανόπουλος έδωσαν οδηγίες για το γραφειοκρατικό κομμάτι, καθώς απαιτείται μεγάλη προσοχή στη συμπλήρωση όλων των στοιχείων. Τα εργοστάσια θα ανοίξουν από την Τετάρτη 13 μέχρι τη Δευτέρα 18. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ανοίξουν και τα δύο εργοστάσια. Εμείς ως ομάδες παραγωγών ετοιμαζόμαστε έτσι στο γραφειοκρατικό μέρος, αφού και η βιομηχανική ντομάτα είναι στο συνδεδεμένο, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους παραγωγούς και όλοι οι παραγωγοί να πάρουν τη στρεμματική ενίσχυση. Ευχόμαστε να είναι μια καλή χρονιά για τους ντοματοπαραγωγούς με μεγάλη ποσότητα και καλή ποιότητα. Να πάνε οι ντοματοπαραγωγοί καλά, διότι δεν ξεκινήσαμε καλά με τις ζημιές από τις καιρικές συνθήκες. Εμείς ως ομάδες παραγωγών κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε με το άνοιγμα των εργοστασίων να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στόχος της ομάδας είναι να ξεκινήσει η παραλαβή χωρίς προβλήματα, γι' αυτό και δόθηκε μεγάλο βάρος στην προετοιμασία. Οι τιμές αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ αναμένεται η τροποποιητική υπουργική απόφαση για να προχωρήσουν τελικές υπογραφές στις συμβάσεις.